Φωτιά! Βάλαν φωτιά στη Σμύρνη! Σμύρνη πατρίδα μου γλυκιά! Ήταν η μοιραία νύχτα του Σεπτεμβρίου του 1922. Η Σμύρνη παραδόθηκε στις φλόγες και χιλιάδες Έλληνες αναγκάστηκαν να πάρουν το δρόμο της προσφυγιάς. Δεν έχω δρόμο, ούτε γειτονιά. Οι μνήμες της αλωτινής αυτής πατρίδας θα ξυπνήσουν αύριο στο ιστορικό λιμάνι της Σμύρνης. Για πρώτη φορά σχεδόν έναν αιώνα μετά τη μικρή ασιατική καταστροφή θα τελεστεί επίσημα από τον πατέρα Κύριλλο μπροστά από το ελληνικό προξενείο η κατάδυση του Τίμιου Σταυρού και ο αγιασμός των υδάτων. Είναι ένα συγκινητικό και συγκλονιστικό ταυτόχρονα γεγονός. Εγώ μίλησα λίγο με τα παιδιά που θα βουτήξουν για να πιάσουν τον Τίμιο Σταυρό και τους είπα να ξέρετε ότι δεν θα βουτήξετε να πιάσετε μόνο το Σταυρό, αλλά θα ανασκαλέψετε τη θάλασσα για να αισθανθούν οι πρόγονοί μας που είναι μέσα σε αυτήν το τι ακριβώς γίνεται σήμερα. Για τους 200 Έλληνες που ζουν σήμερα στη Σμύρνη, η μέρα αυτή σηματοδοτεί μια νέα σελίδα. Μέχρι πέρυσι, ο εορτασμός των Θεοφανίων ήταν συμβολικός. Ο Τίμιος Σταυρός βυθιζόταν σε μια κολυμπήθρα μπροστά από το ναό της Αγίας Φωτεινής. Ακόμη και έτσι όμως, η φλόγα δεν έσβησε. Και αυτή δεν είναι μια φράση. Είναι μια αλήθεια που αποτυπώνεται στο πρόσωπο της Γιαγιάς Φωτεινής. Μιας γυναίκας που έζησε την καταστροφή και κάθε χρόνο, την ημέρα της ονομαστικής της εορτής, είναι εκεί. Η Φωτεινή είναι μια από τις πιο παλιές Σμυρνιές. Είναι ένας, για μας ένας θησαυρός πολύτιμος. Είναι μια ζωντανή ιστορία. Είναι άνθρωποι που στερήθηκαν τη χριστιανοσύνη όπως και οι Έλληνες του Πόντου και κρατούν με συγκίνηση τις φωτογραφίες που εξασφάλισε το Σταρ από τα θεοφάνεια στη Σαμψούντα και την Κερασούντα στις αρχές του αιώνα. Στη Σμύρνη, μέχρι και πριν λίγα χρόνια, δεν υπήρχε ούτε μόνιμος ιερέας. Εφόσον δεν είχαμε και παπά, δεν είχαμε και σχολεία. Προσπαθούσαμε να ζήσουμε, να έχουμε τα ήθη και τα έθιμα μας μέσα στην οικογένειά μας. Δεν θα σε βγάλω από το νου, ούτε στιγμή και ώρα. Για τη σημασία της μέρας αυτής μιλά στο Σταρ ο σπουδαίος ακαδημαϊκός 103 ετών σήμερα, Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος. Γεννήθηκε στη Σμύρνη και έζησε μαζί με την οικογένειά του τον ξεριζωμό των Ελλήνων από τη γη της Ιωνίας. Η Σμύρνη είναι μια πόλη που έχει ταυτιστεί με τη χριστιανοσύνη. Στα ιερά κείμενα υπάρχει και η καταστροφή της του 22 ήταν κάτι το ασυγχώρητο. Εύχομαι να είναι μόνο η αρχή μιας ευρύτερης συνεργασίας των δύο λαών, των δύο πολιτισμών και η απαρχή της αποκατάστασης των δικαιωμάτων των Ελλήνων της Σμύρνης. Εκτός από τη Σμύρνη, οι εορτασμοί για τα Θεοφάνεια θα ζωντανέψουν και στην κατεχόμενη πόλη της Αμοχώστου μετά από 42 ολόκληρα χρόνια.